Η εικόνα είναι ίδια, μπορώ να πω, τις... όση ώρα περιμένουμε και σας ακούω να κάνετε αυτές τις συζητήσεις με τον κύριο Τσίκα και με τους συναδέλφους. Ε, απλώς σποραδικά σταματούν τα πυρά, ε, στη συνέχεια αρχίζουν ξανά, ανάλογα τις θέσεις και τα στοιχεία τα οποία δίνουν, τα τμήματα τα οποία έχουν προχωρήσει προς το εσωτερικό του Λιβάνου ή βρίσκονται ακριβώς στην σύνοριογραμμή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ναι. οι οποίες αναφέρουν ότι έχουν περάσει έχουν περάσει τα σύνορα ακόμη και άρματα μάχης κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθεί αυτή την ώρα υπάρχουν ως πληροφορίες κυρίως μεταξύ των συναδέλφων ανάλογα με το πιο με το, τις πηγές που μιλάει ο καθένας. Ε, από εκεί και έπειτα, το οι προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτό φαίνεται ε, και ότι ε, ότι ουσιαστικά το Ισραήλ Γιώργο ε, έχει εξαπολύσει... Τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Αυτές τις μικρής κλίμακας χερσαίας. Τι θα τι θα ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Είναι, είναι κομβική σημασία. Που ενδέχεται να το δούμε λοιπόν με μέχρι τις πρωινές ώρες θα επαναλάβω, θα επαναλάβω κάτι, ότι ε, η χθεσινή ημέρα, το πρωί χθε έλεγε, έλεγε, ο στρατός μέσω των uh, μέσων ενημέρωσης uh, του Ισραήλ ότι δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη και αργότερα όλα άλλαξαν Αμερικανοί αξιωματούχοι Έλεγαν ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια μικρή έκταση μικρής έκτασης χερσαία επέμβαση και όλα έχουν κυλήσει. Είμαστε εδώ πέρα, έχουμε καταγράψει και τους ήχους και το πυροβολικό και τα αντιαρματικά και τα επιθετικά ελικόπτερα και ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο βορειοανατολικό ε, Ισραήλ, στα σύνορα με το Λίβανο. Το γεγονός ότι η Μέτουλα και οι γύρω οικισμοί έχουν κηρυχθεί ως στρατιωτική mm -hmm. περιοχή ε, και δεν επιτρέπεται να κινηθεί κανείς μέσα σε αυτή την περιοχή παρά μόνο στρατιωτική. Ε, οι επόμενες ώρες α, θεωρούνται κρίσιμες, ιδίως όταν α, υπάρξουν ανακοινώσεις από την πλευρά των Ισραηλινών για, ε, για το τι θα πούν, αν έχουν προχωρήσει δηλαδή εντός του λιβανέζικου εδάφους ή αν βρίσκονται στη συνοριογραμμή και συνεχίζουν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Αλλά προπαρασκευαστικές ενέργειες με πυροβολικό μάχη, να βάλει με οβίδες, με επιθετικά ελικόπτερα, με αντιαρματικές ρουκέτες είναι κάτι πολύ περισσότερο. Έτσι, λοιπόν, συνοψίζοντας πάντα, Γιώργο, με το έγκυρο ρεπορτάζ σου, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει από όσα όλα δείχνουν αυτές τις μικρές κλίμακας χερσαίες επιδρομές εναντίον της Χεσμολάχ. Προετοιμάζεται από ό,τι φαίνεται για τη μεγάλη αυτή χερσαία, τη μεγαλύτερη αυτή χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο. Χαρακτήρισαν απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη οι Ισραηλινές Ενοπλές Δυνάμεις, σε αυτή την περιοχή εκεί κοντά στα σύνορα στο Λίβανο, που περιλαμβάνει τις κοινότητε Μέτουλα, όπως είπες, Μισκάφ Αμ και Εκφάρ Γκυλαντή. Είναι οι περιοχές στο Βόρειο Ισραήλ. Α, υπάρχει τεράστια κινητοποίηση. Όλα δείχνουν ότι αυτή η χερσαία εισβολή α, έχει σχεδόν ξεκινήσει. Μας έλεγε ο κύριος Τσίκας, ο διεθνολόγος, νωρίτερα, ότι είναι μια διαδικασία με προπαρασκευαστική, όπως την ονομάζουμε, η οποία θα διαρκίσει προφανώς κάποια 24 ώρα μέχρι να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και οι συνθήκες για την άμεση χερσαία επιδρομή μετά στη συνέχεια από το, Ισραήλ στο Λίβανο. Βεβαίω, υπάρχουν οι αναφορέ και στα λιβανέζικα μέσα που μεταδίδουν ότι το Ισραήλ βομβαρδίζει χωριά στα νότια τη χώρα. Ακούγαμε και του ήχους νωρίτερα, Γιώργο. Έχουμε τη δυνατότητα με αυτή την εικόνα που μα μεταδίδει το συνεργείο τη δημόσια τηλεόραση του Earth News να έχουμε την απευθεία εικόνα λοιπόν από το βόρειο Ισραήλ. φαντάζομαι ότι έχεις και μεγαλύτερη ροή, καλύτερη ροή ειδήσεων, Γιώργο. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι νεότερο να σε ακούσουμε, γιατί βλέπω ότι έχει το ρεπορτάζ σου. Το μόνο το οποίο ε, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι κάτι ιδιαίτερα λακωνικό από πηγή μου ε, στο Ισραήλ. Είναι ότι ε, τα γεγονότα στον Λίβανο, μου γράφει η συγκεκριμένη πηγή, ναι. ε, πηγαίνουν ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, και ότι ακόμη, και ότι ακόμη το Συμβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη.